Ειρήσεων ως ο δίκαιος το βίον, ώστε όλοι οι Εβραίοι να αποκαλούσαν δίκαιο και οβλία, που στα εβραϊκά σημαίνει προμαχών λαού και δικαιοσύνη. Από την παιδική ήδη ηλικία ο Ιάκωβος έζησε με την πιο αυστηρή άσκηση. Δεν έπινε κρασί, ούτε άλλα δυνατά ποτά. Μιμούμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, δεν έτρωγε ποτέ τίποτε από όσα έχουν πνοή ζωή μέσα τους. Ξηράφι ποτέ δεν πέρασε από το κεφάλι του, όπως ορίζει ο νόμος για όσα αφιερώνει στο Θεό. Ποτέ του δεν λούστηκε και δεν χρειόταν μέλλον, προκρίνοντας τη μέρινα της ψυχής έναντι εκείνης του σώματος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι ομοφόνως εξέλεξαν το δίκαιο Ιάκωβο, πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμου. Τέλειο σε όλες τις αρετές της πράξεως και της θεωρίας, ο Ιάκωβος μόνος εισερχόταν στάλια του Αγίου της Καινής Διαθήκης. Όχι μια φορά το χρόνο, όπως έβλεπε ο αρχιερεύς του Ιουδαίου, αλλά κάθε μέρα για να τελέσει τα Άγια Μυστήρια. Ενδεδειμένος ύφας μαλλινό, εισερχόταν μόνο στο λαό και επί ώρες στεκόταν ονειπετής, πρεσβεύοντας υπέρ του λαού και της σωτηρίας του κόσμου. Σε βαθμό που τα γόνατά του έγιναν σκληρά σαν πέτρα, προείδρευσε της Αποστολικής Συνόδου και σχετικά με το αν πρέπει να περιτέρνονται οι εθνικοί που ασπάζονταν την χριστιανική πίστη, πρότεινε να μην επιβαρύνονται οι προσήλικοι με τις επιταγές του παλαιού νόμου, αλλά να τους ζητηθεί να απέχουν μόνο της πορνείας και των ειδωλοθήτων. Συνέταξε επίσης την επιστολή που φέρει το όνομά του στην Αγία Γραφή. Στην επιστολή αυτή διορθώνει όσους θεωρούν το Θεό ως αιτία των κακών. Ο γάρ Θεός απείραστος εσύ κακών. Πειράζει δε ουδέν. Έκαστος δε πειράζεται από τη ιδίας επιθυμίας, εξερχόμενος και δελεαζόμενος. Προτρέπει επίσης τους χριστιανούς να μην περιοριστούν στην ομολογία της πίστεώς τους στον Χριστό, αλλά να ακτινοβολεί η πίστη τους μέσα από τα έργα της αρετής. Ως περγάτου σώμα, χωρίς πνεύματος, νεκρόνεστη, ούτω και η πίστη χωρίς τον έργο νεκράεστη. Προσθέτει πολλές άλλες συμβουλές για το πώς να διάγει κανείς βίο θεάρεστο και να αποκτήσει τη σοφία την παρά του Θεού, διδάσκοντάς μας να αναγνωρίζουμε εν παντί το δώρο του Κυρίου, πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειν, άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός τον Φώτο. Παρόου και στην παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Ο Άγιος Ιάκωβος συνέταξε επίσης τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του και αποτελεί πηγή όλων των λειτουργιών της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Περί το έτος 62, η Ιουδαία βρισκόταν σε αταξία και αναρχία μετά το θάνατο του ηγεμόνος Φίστου. Οι Εβραίοι που είχαν επιτύχει στην απόπειρά τους να θανατωθεί ο Παύλος, στράφηκαν κατά του Ιακώβου, του οποίου η φήμη ως δικαίου έκανε τον λαό να εμπιστεύεται το κήρυγμά του. Πολλοί, κόσμος απλός, αλλά και πρόκλητοι, είχαν ασπαστεί την πίστη και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εφοβούντο
ότι εντός ολίγου όλοι θα με γνώριζαν στο πρόσωπο του Ιησού, τον Μεσσία. Παρουσιάστηκα τότε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων, πλήρης υποκρισίας, επέρασα την αρετή του και τη δικαιοσύνη του και του είπα: «Παρακαλούμενσε το δίκαιο και αμερόληπτο να προτρέψεις το λαό που σύντομα θα συναντηθεί για το Πάσχα, να μην υποπέσει στην πλάνη σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού. Παρακαλούμεσε να δέτεις το κερίγιο του ναού, ώστε να σε βλέπει και να σε ακούει όλος ο λαός και οι ειδικοί ακόμα που θα συγκεντρωθούν στη λεωρθή». Όταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο κερίγιο του ναού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από το πλήθος: «Υπέρ ημίν δίκαιε εις τι να πιστεύσουμε, διότι ο λαός πλανάται και ακολουθεί Ιησού το Σταυροθέντα. Φανέρωσέ μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς». Ο δε Ιάκωβος εστεντόρια τη φωνή απάντησε: «Γιατί με ρωτάτε για τον Υιό του ανθρώπου? Εκείνος, ο Υιός του ανθρώπου, κάθεται τώρα στον ουρανό, δεξιά της δυνάμεως του Πατρός, και θα έρθει πάλι καθεζόμενος υπό των εφελών και να κρίνει δικαιοσύνη με τη δικαιοσύνη του την οικουμένη άπασα». Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν στη μαρτυρία του Ιακώβου και αλέγραψαν: «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Οι γραμματείς όμως και οι φαρισαίοι έτρεξαν τους οδόντες και φώναξαν: «Ως και δίκαιος και ο δίκαιος επλανήθη». Έτρεξαν στο κτερίγιο του ναού και έριξαν κατά γη στο δίκαιο για να πληρωθεί το ρηθέν υπό Ισαΐου του προφήτου: «Άρουμεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίν εστί». Παρά το ύψος με το οποίο έπεσε, ο Ιάκωβος δεν σκοτώθηκε πέφτοντας και οι Ιουδαίοι άρχισαν να γονιθοβολούν. Ο Άγιος σηκώθηκε και γονατίζοντας ανέκραξε προς τον Θεό κατά μίμηση του Χριστού και του Αγίου Στεφάνου: «Ικετεύωσε Θεέ μου και Πατέρα Επουράνιε, άφες αυτής ου γαρίδαση τι ποιούσι». Και ενώ προσευχόταν για τους διώκτες και διμίους του, ένας Ιουδαίος από το πλήθος κατελήφθη από μανία, βλέποντας την ακλόνητη αγάπη του δικαίου, πήρε το ξύλο με το οποίο στράγγιζαν τα υφάσματα, το χτύπησε στην κεφαλή και έτσι ο Ιάκωβος ο δίκαιος μαρτύρησε την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό. Τον ενταφίασαν επί τόπου κοντά στο ναό. Τόση ήταν η φήμη της αρετής του Ιακώβου, ώστε ακόμη και πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι θεώρησαν το μαρτυρικό του θάνατο ως αιτία της πολιορκίας και καταστροφής της Ρώμης το έτος 70. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.